Ο νοκάουτ ημιτελικός του Euro που διεξάγεται στο Webley ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία είναι το γεγονός το αθλητικών της ημέρας. Παρουσία maximum 60.000 θεατών θα γίνει αυτός ο ημιτελικός. Λίγοι θα είναι οι Ισπανοί, ακόμα πιο λίγοι οι Ιταλοί. Τέταρτο σερί Euro που τίθενται αντιμέτωπες οι δύο ομάδες από το 2008 το 2012 Ισπανική υπόθεση, το 2016 ήταν Ιταλική και ήρθε το 2020 αλλά έχουμε 21. 12 νίκες για την Ισπανία, 9 για την Ιταλία, 12 ισοπαλίες η παράδοση αυτή η μεγάλη της Μεσογείου. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνη δεν θα έχει τον πιο γρηγορό του παίκτη. Ο Σπινατσόλα είναι εκτός, ο Έμερσον λογικά θα τον αντικαταστήσει και θα ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Λιγότερε πιθανότητε συγκεντρώνει να παίξει εκεί με ανάποδο πόδι ο επανακάμψα Φλορέντσι. Μικρό προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Στόπερ, ο αρχηγό, σε εκεί Ελλήνη. Όμω είναι τέτοια η κρισιμότητα του αγώνα που θεωρείται απίθανο να μην ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα. Ο Μαντσίνη δεν αλλάζει σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στο Βέλγιο την τριάδα στα Χαφ. Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Βεράτη. Όπω και αυτή στην επίθεση. Με Κιέζα, ημούμπηλε, Να πούμε εδώ ότι σε περίπτωση πρόκρισης οι Ατζούρι θα επιστρέψουν στη βάση τους αμέσως μετά το τέλος του μάτς και θα ταξιδέψουν εκ νέου στην Αγγλική Πρωτεύουσα. Η πιθανή ενδεκάδα, Ντοναρούμα, Διλορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνη, Έμερσον, Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Βεράτη, Κιέζα, Ιμόμπιλε και Ινσίνιε. Πάμε όμως και στους Ήβυρες. Ο Σαράμπια έχει ενοχλήσει και δίνεται εξαιρετικά αμφίβολο. Δεν αντιμετωπίζει όμω άλλα προβλήματα με τραυματισμού ο Λουί Ενρίκε. Το κακό είναι ότι η ομάδα προέρχεται από δύο σερή παρατάσει και κατά κάποιο τρόπο είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει σε αλλαγέ ή σε αλλαγή. Ο Ερικ Καρθία αντί του Ποτόρε ή και ο Ντάνι Όλμο αντί του Σαράμπια είναι οι δύο πιθανέ διαφοροποιήσει. Μάρκο Γιωρέντε Τιάγκο και Ζέραρ Μορένο επίση έχουν πιθανότητε να πάρουν φανελά βασικού. Έτσι. Σιμών δεν αλλάζει, θα είναι τερματοφύλακα. Λάπορτ και Ποτόρε θα είναι στα στόπερ. Ο Άλμπα αριστερά. Αθπηλικουέτα δεξιά. Ο Πέδρη με τον Μπουσκέτ και τον Κόκε στην μεσαία γραμμή. Ο Όλμο από τα αριστερά. Φεράν από τα δεξιά. Και κορυφή ο Μωράτα. Αρκετά προχωρημένη η δήλωση του Λουί Ενρίκε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Αν κερδίσουμε θα είναι υπέροχα νέα για μα. Αν μα κερδίσει δίκαια η Ιταλία, τότε στο τελικό θα έχει ακόμα έναν οπαδό στο πλευρό τη. Είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκω απέναντί μου την Ιταλία. Είναι μια χώρα που μου αρέσει τόσο. Όμω δεν ξεχνάει και τι είχε γίνει το 1994 με την αγωνιά από τον Τασότη. Ρομπέρτο Μαντσίνη, τελικό. Πιο τελικό. Παίζουμε με την Ισπανία στον ημιτελικό. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Η Ισπανία είναι εντελώ διαφορετική ομάδα από το Βέλγιο. Αλλά θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε πολλέ δυσκολίε. Υποφέραμε ενάντια στην Αυστρία λόγω τη επιθετικότητά τη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στο νοκάουτ. Η Ισπανία υπήρξε εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια. Έχει πολλού νεαρού και έναν εξαιρετικό προπονητή. Είναι ομάδα που αξίζει να βρίσκεται εδώ.